Καθημερινά λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός, το ένδοξο σώμα Του εμφανίζεται ανοιχτά, το Άγιο Πνευματικό Σώμα αναδύεται και Αυτός είναι ο ίδιος ο ολοκληρωμένος Θεός. Ο κόσμος και η σάρκα έχουν και τα δύο αλλάξει και η μεταμόρφωσή Του στο όρος είναι η θεϊκή υπόσταση. Φορά το χρυσό στέμμα στην κεφαλή Του. Η ένδυσή Του είναι ολόλευκη. Πλησίον των μαστών έχει ζώνη χρυσή και τα πάντα στον κόσμο είναι το υποπόδιό Του. Η οφθαλμή Του είναι σαν φλόγα πυρός. Έχει μια οξία δίστομο ρομφαία στο στόμα Του και έχει στο δεξί Του χέρι τους 7 αστέρες. Η οδός προς τη βασιλεία είναι απεριόριστα φωτεινή και η δόξα Του αναδύεται και λάμπει. Τα όρη χαίρονται και τα ύδατα γελούν. Ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια περιστρέφονται όλα στην ομαλή διάταξή τους, καλωσορίζοντας τον μοναδικό, αληθινό Θεό, του οποίου η θριαμβευτική επιστροφή αναγγέλει την ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισής Του, διάρκειας 6.000 ετών. Τα πάντα χοροπηδούν και χορεύουν με χαρά. Ζητοκραυγάστε. Ο παντοδύναμος Θεός κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του. Τραγουδίστε. Το νικηφόρο λάβαρο του παντοδύναμου υψώνεται πάνω στο μεγαλοπρεπές, μεγαλειώδες όρος Σιών. Όλα τα έθνη ζητοκραυγάζουν. Όλοι οι λαοί τραγουδούν. Το όρος Σιών γελά χαροπά και η δόξα του Θεού έχει υψωθεί. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα την όψη του Θεού ούτε στα όνειρά μου. Κι όμως σήμερα την είδα, ερχόμενος πρόσωπο με πρόσωπο με εκείνον κάθε μέρα, του απογυμνώνω την καρδιά μου. Εκείνος προσφέρει πλουσιοπάροχα βρόση και πόση. Το ένδοξο φως Του φωτίζει τα πάντα, τη ζωή, τα λόγια, τις πράξεις, τις σκέψεις, τις ιδέες. Εκείνος δείχνει τον δρόμο σε κάθε βήμα και η κρίση Του πλήττει αμέσως όποια καρδιά είναι ανυπότακτη. Να τρώμε μαζί με τον Θεό, να μένουμε μαζί, να ζούμε μαζί, να είμαστε μαζί Του, να περπατάμε μαζί, να απολαμβάνουμε μαζί, να κερδίζουμε δόξα και ευλογίες μαζί, να μοιραζόμαστε τη Βασιλεία με Αυτόν και να συμβιώνουμε στη Βασιλεία. Μα τι αγαλίαση, τι γλυκύτητα! Ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί Του κάθε μέρα. Μιλάμε με Αυτόν κάθε μέρα. Συζητάμε συνεχώς. Λαμβάνουμε νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις κάθε μέρα. Τα πνευματικά μάτια μας ανοίγουν και βλέπουμε τα πάντα. Όλα τα μυστήρια του Πνεύματος αποκαλύπτονται σε μας. Η Άγια Ζωή είναι πράγματι ανέμελη. Τρέξε γρήγορα και μη σταματάς. Προχώρα μπροστά συνεχώς. Υπάρχει μια πιο θαυμαστή ζωή εμπρός σου. Μην ικανοποιείσαι απλώς με μια γλυκιά γεύση. Να επιζητάς διαρκώς να εισέλθεις στον Θεό. Αυτός τα περικλείει όλα. Είναι γενναιόδωρος και έχει όλα όσα μας λείπουν. Να συνεργάζεσαι ενεργά. Να εισέλθεις σε Αυτόν και τίποτα δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο.
η ζωή μας θα είναι υπερβατική και κανένας άνθρωπος, ζήτημα ή πράγμα δεν θα μπορεί να μας ενοχλήσει. Υπέρβαση. Υπέρβαση. Αληθινή υπέρβαση. Η υπερβατική ζωή του Θεού βρίσκεται εντός και τα πάντα έχουν πραγματικά χαλαρώσει. Υπερβαίνουμε τον κόσμο και τα εγκόσμια. Δεν αισθανόμαστε προσκολλημένοι στους συζύγους ή στα παιδιά μας. Υπερβαίνουμε τον έλεγχο της ασθένειας και του περιβάλλοντος. Ο σατανάς δεν τολμά να μας ενοχλήσει. Υπερβαίνουμε εντελώς όλες τις καταστροφές. Έτσι, επιτρέπουμε στον Θεό να αναλάβει τη βασιλεία. Ποδοπατάμε κατάχαμα τον σατανά. Παραμένουμε ακλόνητοι στη μαρτυρία μας για την Εκκλησία και εκθέτουμε εντελώς το άσχημο πρόσωπο του σατανά. Η οικοδόμηση της Εκκλησίας είναι εντός του Χριστού και το ένδοξο σώμα έχει αναδυθεί. Έτσι ζει κανείς στην αρπαγή.